παγώσει τζιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα. Το 31ο Συνέδριο Εργατικού Κέντρου Αθηνών στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στην Άρκο και εκφράζει την αλληλεγγύη του. Τα σχέδια της κυβέρνησης για τη διάλυση της Άρκο, για το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου, δεν πρέπει να περάσουν. Το κέντρο Αθηνού στηρίζει τους εργάτες και όχι τα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Μαρτίνου και του Γενικού Γυμνασίου Μαρτίνου εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των γονιών μας για το μέλλον της εταιρείας Largo, τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και εν συνεχεία του δικού μας μέλλοντος. Σήμερα, 11 Δευτέρου του 2020, προσβαίνουμε σε κατάληψη του σχολείου, συμμετέχοντας και εμείς στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Είναι απαράδεκτο και τονίστηκε σε όλους τους τόνους να φέρνει ο αρμόδιος υπουργός μια τροπολογία χωρίς να την έχει διαβουλευτεί με τους εργαζομένους. Μια τροπολογία η οποία κόβει το 25% και από ό,τι φαίνεται οδηγεί στην πτώχευση της εταιρείας. Γιατί μετά τους 12 συν 6 μήνες δεν προβλέπεται τίποτα για το μέλλον της εταιρείας. Είναι μονόδρομος αυτός ο αγώνας. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη, με όσες δυνάμεις έχουμε θα τις διαθέσουμε για να στηριχτεί αυτός ο αγώνας των εργαζομένων, για να είναι τελικά ένας αγώνας που θα νικήσει απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους. Απλώς πρέπει να γίνει οργανωμένα αυτό το πράγμα. Ωραία, με χάρη συμβολικού χαρακτήρα. Γι' αυτό είναι επόμενη, θέλετε στο πέρα. Με τους φορείς, με βουλευτές, όλα την αγκαλιά μας, δεν ο Κασιδάκης. Α, πάμε για πρόσκληση, άμα χρειαστεί. Θέλουν να μας πάνε σε γενικό μαράζωμα της περιοχής. Αφυπνιστείτε. Συνταχτείτε με τα σωματεία. Ο αγώνας που έχουμε είναι μεγάλος. Είναι μακρύς. Και πραγματικά στα τόσα χρόνια πορείας που έχουμε όλοι μας τιμά ότι το σύνολο των εργαζομένων ακολουθεί. Όλοι έχουμε καταλάβει τι πάει να γίνει στον τόπο το δικό μας.